Τα αισιοδοξία είναι καλά και βεβαίως αυτά τα αποθέματα τα βλέπουμε και στο πρόσωπο του κ. Λευτέρη Τζιόλ, ο οποίος είναι πρώην Υφυπουργός Εργασίας επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και πολιτευτής της. Ο κ. Γιάννης Οπασής είναι εργατολόγος της παρέας. Στο σύστημα. Είναι τραγικό το IQ του Βασίλη Παλαιοκώστα να ξεπερνάει το σύστημα. Θέλουμε χιούμορ για να ξορκίζουμε το κακό. Διότι το κακό μερικές φορές το ξορκίζεις με χιούμορ. Αν μπορείς να το ξεπεράσεις, ξόρκισε το με χιούμορ. Πάνω και αυτό κάνεις ιδιαίτερα. Ότι έχουμε μεγάλα αποθέματα χιούμορ ως λαός. Ένα λεπτό. Ναι. Βαγγελάκη. Έλα. Ποιος είναι? Ο ελικόπτερο έρχεται. Ο Νίκος είναι. Μισό λεπτό λιγάκι, μιλάω με τον Νίκο. Έλα, ο Βασίλης είμαι. Ναι, δεν μου λες πού είναι το ελικόπτερο. Κάτσε μισό λεπτό ρε παιδί μου, έχω άλλους τρεις ανθρώπους, δεν μπορώ να φύγω έτσι. Είναι η Λιάνο, ο Λευτέρης και ο Γιάννης, ο Σοφασίς, τον ξέρεις. Δεν μου... Άντε, γεια. Έλα, γεια. Βλέπω ότι είστε προχωρημένος στην τεχνολογία πάντως, κύριε Αμαντή. Κοπιάρετε τις πρακτικές άλλων. Αυτό είναι Παπακώστας Airlines, γιατί λέει. αυτό εδώ. Ηλεκτρονική κράτηση. Αυτό εδώ είχε ο Έρμος ο Βασίλης και με αυτό μιλούσε. Μπαίνουν, βγήκε, ξαναμπήκε, ξαναβγήκε με αυτό το ρολόι. Αυτό είναι ρολόι. Βίντεο, τηλέφωνο, ρολόι και φωτογραφία. Κάποιος έχει με το μέρος του. Αυτό ξεπέρασε. Ο Παλαιοκώστας δεν έκανε τίποτα σημαντικό. Η αυτή τη απόδραση ήταν απολύτως κινηματογραφικά και θα έλεγα ότι και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται για έναν κακοποιό πράγμα, το οποίο όμως είναι του οικονομικού εγκλήματος και δεν έχει να κάνει με απειλή ζωής κλπ. Έχει αποκτήσει και όλο αυτό το χιουμοριστικό στοιχείο. Ξέρετε, και έχουμε εξαντλήσει το μεγάλο μας απόθεμα. Θέλω να δούμε μαζί, γιατί βεβαίως είναι σοβαρή η κατάσταση. Μπορεί να τη διακομωδούμε γιατί ακριβώς είμαστε στο αδιέξοδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα περιστατικά. Γι' αυτό ένας Παλαιοκώστας μας διέσυρε για δεύτερη φορά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Έμας Γεωργουλάκη, ο οποίος είναι μια ανάλυση, γιατί πρέπει να κάνει και μια ανάλυση, για να δούμε τελικά αυτός ο άνθρωπος από έναν έμπειρο φυσιογνωμιστή, επιστήμονα, τον κύριο Γεωργουλάκη, μας έδωσε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο Παλαιοκώστας, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος τροφοδοτεί την επικαιρότητα τις τελευταίες τουλάχιστον δύο ημέρες, δύο μερόνυχτα, και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τον πιάσουν, αν είναι τόσο που λέμε το έξυπνο που λέει τη μύτη πιάνετε. Θα δούμε. Θα περιμένουμε. Χαρακτηριστικά τα οποία αποδείχθηκαν στην πράξη δυστυχώς. Τα είδαμε. Τώρα, το θέμα είναι τα χαρακτηριστικά που αποδείχθηκαν στις ικανότητές του. Αυτός είναι ικανός αυτό. Αυτή η εικόνα έχει βγει μέσα από αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω τώρα πώς διορθώνεται αυτή η εικόνα. Κύριε Τζιόλ, και δεν είναι μόνο εικόνα, αυτή είναι πραγματικότητα. Κύριε Τζιόλ, δηλαδή αποδράσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο. Μα εδώ η απόδραση αυτή. Η απόδραση αυτή είναι καρμπών προηγουμένης απόδρασης. Ναι, άκουγα. Και η προηγούμενη απόδραση είχαν πει, για την προηγούμενη απόδοση είχαν πει ότι θα πάρθουν μέτρα, ότι θα λυθούν τα προβλήματα, ότι θα αλλάξουν πράγματα, ναι, και καταστάσεις. Και έρχεται ο Παλαιοκώστας και κάνει ακριβώς το ίδιο για δεύτερη φορά. Και έργο δηλαδή το οποίο το βλέπει ο κύριος Καραμανλής και οι υπόλοιποι για δεύτερη φορά. Και λένε πάλι τα ίδια πράγματα. Οι δύο προερχόμαστε από το χώρο της βιομηχανίας, όπου ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να σχεδιάζεις την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Δεν σχεδιάστηκε εδώ. Δεν σχεδιάστηκε τίποτα και δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πάντα ένα σύστημα μπορεί να έχει και μια αστοχία. Το σημαντικό είναι, και εδώ μιλάμε για μια πολύ σοβαρή αστοχία. Μα για δεύτερη φορά η αστοχία αυτή δείχνει ότι το σύστημα δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διδασκόμαστε και να παίρνουμε μέτρα για να μην ξαναγίνονται τέτοια πράγματα. Το σύστημα έχει μια διαχρονική παθογένεια η οποία είναι χρόνων. Δεν είναι ούτε τη τωρινή και διακυβερνήσεως με τη Νέα Δημοκρατία για 5 χρόνια, αλλά εσείς όμως κυβερνάτε. Πώς θα το κάνουμε, σας τα κρίνουμε τώρα. Δεν θα κρίνουμε το Πασόκ όταν έφευγε ο Πάσαρης ή φεύγανε συλλήφθη, να πούμε, κατά ομάδα οι κρατούμενοι εποχή αιμνής του Γιαννόπουλου. Κανένα σύστημα δεν προέρχεται από παρθενογένεση, κύριε Αμπατζή. Έχει συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία όμως βέβαια αυτό το αθλητικό εσείς και εμείς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ναι, με συγχωρείτε, αυτό το αθλητικό εσείς και εμείς δεν βγάζει κανένα. Να λέμε είναι διαχρονικό και ο καθένας να λέει το κάνουν και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι. Ακριβώς αυτό άλλο συμψηφισμοί δεν υπάρχουν. Ποια είναι τα φάρμακα τα οποία έχει πάρει η σημερινή πολιτεία. Το ότι είναι διαχρονικό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει. Πάμε να καλημερίσουμε μέτρα τον κύριο Πρεπίδη Δίκα, ο οποίος είναι πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, διότι μας ακούει τόση ώρα. Καλημέρα, κύριε Δίκα. Συγγνώμη, να μην αποτελεί αυτό συγχωροχάρτη, να μην αποτελεί αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι το σημαντικό όταν κάνουμε αναγωγές στο παρελθόν. Ούτε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Αλλά βεβαίως δεν πρόκειται περί εκμετάλλευσης. Πρόκειται περί ευθυνών εδώ. Δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης. Δεν είναι πολύ
Δεν θέμα καταρχήν θέμα ευθυνών. Είναι και επιτρέψτε πολιτικό επιτρέψτε το θέμα. Είναι θέμα πολιτικών ευθυνών. Είναι θέμα πολιτικών ευθυνών. Είναι θέμα πολιτικών ευθυνών. Δηλαδή όταν ζητάει κανείς είναι θέμα πολιτικών ευθυνών. Να γίνουν εκλογές, αυτό δεν είναι σοβαρό. Έχω ακούσει σε μια κατάσταση που διαλύεται το σύμπαν, τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς. Να αλλάξει σελίδα. Και η σελίδα δεν αλλάζει τη δημοκρατία παρά με άλλη κυβέρνηση. Είναι λόγω μια απόδραση να ζητάει κανείς εκλογές. Ποια απόδραση. Από χρονιά σε χρονιά το έγκλημα ανεβαίνει, δείτε τα στατιστικά, κατά 30% 2005-2006, 2007-2008, κατά 30%. Ναι. Σήμερα η εγκληματικότητα. Σήμερα η ώρα των εκλογών. Γούτα, γιατί έχει την σήμερα η εγκληματικότητα για να μην ασφάλεια. Να μην τον έχουμε να πει τουρισμού και άλλους υπουργούς, στελέχη, να λένε ότι εάν δεν υπήρχε η βοήθεια κάποιων από μέσα, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η απόδραση. Αυτό έγινε γιατί υπήρξαν πολλά ερωτήματα τα οποία φαινόταν περίεργα ή παράλογα, εν πάση περιπτώσει, για κάποιον που παρακολουθεί το περιστατικό. Και αυτά θα κληθούν να απαντήσουν τώρα οι κατηγορούμενοι στην δικαιοσύνη. Γιατί είναι πολλά τα ερωτηματικά για το πόσο σωστά έγινε η αντιμετώπιση του περιστατικού. Θέλει να παρέμβει. Γιατί πρέπει ο εκπρόσωπος των σοφρονιστικών υπαλλήλων να απολογηθεί. Και μάλιστα δημοσίως, δηλαδή στην τηλεόραση, να απολογηθεί για μερικές αρνητικές περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν και τις οποίες αποδέχεται το άνθρωπο. Δεν πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Διόλα. Και μας λέει τη γνώμη του ο κύριος Δίκας, κύριε Διόλα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Βεβαίως το θέμα των υποδομών είναι κάτι το οποίο αναδεικνύεται σε κάθε τέτοιο περιστατικό και καταλαβαίνω και είναι σαφές ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Ωστόσο, εγώ ήθελα να ρωτήσω τη δική σας γνώμη, βλέποντας τα δεδομένα και τα στοιχεία του περιστατικού, θεωρείτε ότι όλα λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν από τη μεριά των σοφρονιστικών υπαλλήλων ή ότι υπήρχαν κάποια αδύναμα σημεία και κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν που βάζουν αμφιβολίες για το πόσο καλά έκαναν αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν. Ας απαντήσει ο κύριος Δίκας. Και πρέπει να το ξέρει ο κύριος Δίκας αυτό. Αυτό πρέπει να το εξετάσει. Αυτό πρέπει να το εξετάσει. Αυτό πρέπει να εξετάσει. Η διοίκηση της φυλακής και πρέπει να το εξετάσει και η προϊσταμένη ιεραρχία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο κύριος Δίκαρος γιατί πρέπει να εξετάσει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Δίκαρος είναι ο άνθρωπος. Ο κύριος Δίκαρος είναι συνδικαλιστής. Δεν είναι εισαγγελέας. Και έχει λίγο πριν μας εξέδωσε τα αιτήματα. Έχει γνώση και εμπειρία όλου του συστήματος. Αλλά δώσει γενικώς μια καταλογική εμπειρία. Ο κύριος Δίκαρος μπορεί να συμβάλλει στην εξυγίαση του χώρου των φυλακών, κύριε Τζιόλα. Δεν είναι έξω από τις φυλακές. Δεν καταδικάζουμε κανέναν. Κύριε Δίκαρο, να μου πει, πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή, το να χτιστούν φυλακές και ο τρόπος διαδίκτυα, να γίνουν σχέδια κτλ. Η δική σας ευθύνη, σε ποιο βαθμό αρχίζει και σε ποιο βαθμό τελειώνει. Κοιτάξτε, αυτό που ήθελα να πω για τους υπαλλήλους, πάντα θα υπάρχουν υπαλλήλοι σε όλα τα επαγγέλματα. Οι οποίοι θα χρηματίζονται. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους απομονώνουμε. Να τους βρίσκουμε. Σωστό είναι αυτό. Και να τους οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Η αλυσίδα έχει πολλούς κρίκους, κύριε Αμπαντή. Αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν σε κάθε στιγμή που εμφανίζεται ένα πρόβλημα να μιλάμε μόνο για τον ένα κρίκο της αλυσίδας που είναι η υποδομή. Κυρία Γκούτα, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Όλα τα σχετικά στοιχεία της. Με κάθε αίσθηση ευθύνης, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί κρίκοι στην αλυσίδα αυτή. Κάποιος κρατάει την αλυσίδα αυτή. Πρώτον, πρέπει να δείξει ότι την κρατάει. Δεύτερον, ότι μπορεί να την κουνήσει. Και τρίτον, μπορεί να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, τίποτα από αυτά τα τρία στοιχεία που είπα δεν υπάρχει πλέον. Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Κύριε Γούτα, ούτε ότι κρατάμε την αλυσίδα, έχει φύγει το παιχνίδι αλλού. Ούτε μιλάτε. Αλλά είναι πολύ εύκολο. Μπορούμε να τη στήσουμε και να καταλάβουν κάποιοι ότι διαχούμε. Θέλω να πω κάτι και να κλείσουμε αυτό. Και δεύτερον, ότι πρέπει να πάρει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που γίνεται είναι να αναγάγονται όλα στον ένα κρίκο τη αλυσίδα. Αυτό που είπα πριν. Μα από εκεί θα ξεκινήσει το πράγμα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν οι υποδομέ. Δυστυχώ. Εγώ μιλάω για πολιτική ευθύνη. Δυστυχώ τι ημέρε που διανύουμε, ένα κρίκο πληρώνει την ύφη και αυτοί είναι εργαζόμενοι. Κακώς. Αυτοί διώκονται αυτή τη στιγμή. Κακώς. Παρότι επιδιώκεται να φανεί ότι αυτή είναι η υπεύθυνη για να υποβαθμιστεί το γεγονός. Εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα μέχρι τη διευθυντή της φυλακής. Εδώ έχουμε δει απίστευτα πράγματα. Και εκεί θα κλείσει. Θέλουν να μείνουν στον κλείδο των εργαζομένων. Λοιπόν, κύριε Σοπασί, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα για το θέμα των ασφαλιστικών. Ναι, λένε πολλοί φίλοι μας γιατί να μην πάνε και οι γυναίκες στην εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης με τους άντρες. Και όταν μιλάμε για γυναίκες, να πούμε πως αφορά αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τις γυναίκες των ΔΕΚΟ και του δημόσιου τομέα. Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση, αφού είναι πρόβλημα εθνικής νομοθεσίας, πρέπει να πούμε και εμείς το έχουμε πει αυτό ως ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό το θέμα δεν θα νομιμοποιηθεί εκ μέρους μας, τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Και θα αρχίσει μετά μια δικαστική διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην οποία δικαστική διαμάχη, και άλλες φορές. Στην οποία δικαστική διαμάχη. Στην οποία δικαστική. Άρα λοιπόν λέτε ότι θα τα αυξήσετε τα όρια. Έμεσα λέτε τώρα ότι θα αυξήσετε τα όρια.
οποία δικαστική διαμάχη, μισό λεπτό. Στην οποία δικαστική διαμάχη και άλλες φορές. Το ελικόπτερο έρχεται, η απόδραση συνεχίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Γούτα και τον κύριο Τζιόλα και τον Γιάννη Σοπασί. Να είστε καλά.